Καλησπέρα, τσεκ-τεκ-να, Κώστας εδώ. Σήμερα ίσως να είναι το πιο περίεργο unboxing που θα κάνω ποτέ σε αυτό το κανάλι. Ίσως και όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αποφάσισα να στρωθώ και να κάνω μια σοβαρή διατροφή σαν άνθρωπος. Οπότε, μία από τις επενδύσεις λόγω χρημάτων, κυρίως χρόνου και τέλος πάντων ταλαιπωρίας που δεν θέλω να υφίσταμαι και γεύσεις και. Είναι ένα air fryer. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να αγοράσω ένα air fryer. Ήθελα να πάρω τις Xiaomi. Ξεκινώ μπαμ μπαμ. Ήθελα να πάρω τις Xiaomi, αλλά δεν το πήρα γιατί ήθελα κάτι το οποίο να μην το συνδέω με το ίντερνετ. Δεν θέλω σε περίπτωση οτιδήποτε να μην μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Σε περίπτωση που δεν έχω ίντερνετ, σε περίπτωση που χίλια δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Το ήθελα όσο πιο απλό γίνεται. Είναι γαμάτι της Xiaomi, πάτε πάρτε τι άμα θέλετε, σας το λέω, γαμάτο, αλλά εγώ πήγα αμέσως στο επόμενο μοντέλο που έπεσε το μάτι μου κατευθείαν επάνω και είναι της Homevera, όπως λέτε και στο κουτί. Εν τω μεταξύ είναι λες και συλλεκτική, να σας δείξω, είναι το 1398 στα 1650 κομμάτια. Αν άνοιγα συλλεκτική νομίζω ότι θα ήταν πιο λιγότερο προσεγμένο από αυτό. Τέλος πάντων, ας βγάλω λίγο τις αποδείξεις και τις εγγυήσεις από πάνω και τη διεύθυνση και. Η συγκεκριμένη μου άρεσε πάρα πολύ γιατί η φριτέζα air fryer, θα με ρωτήσετε, Κώστα, γιατί παιδί μου, γιατί πρώτα απ' όλα είναι η ταχύτητα, κατά δεύτερον, και λέω ας το κάνω και βίντεο να το μοιράζω μαζί σας γιατί βλέπω ότι υπάρχει ζήτηση και υπάρχει και κόσμος που ψήνεται και ψήνεται να ψήσει, οπότε λέω ας το κάνω, ευκαιρία θα είναι. Λοιπόν, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο όπως και όλα όσα δείχνω εδώ πέρα. Τα κάνω με την άποψη ότι ξέρεις κάτι, τα παίρνω για μένα. Θα τα δείξω και για εσάς. Ένας θα βρεθεί που θα χρειαστεί μια άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μια εικόνα πρώτη. Οπότε, ναι, γενικά το κατάστημα που το πήρα την έστειλε άψογη. Μπορώ να πω ίσως είναι από τα πιο άψογα πακέτα. Έχω ανοίξει συλλεκτικές με τα υπερδεκαπλάσια λεφτά από αυτό. Και ήταν λιγότερο καλά πακεταρισμένες. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κάνει κοντά στα 60 ευρώ, με τα μεταφορικά μας βγήκε 64,5, κάπου εκεί πέρα. Την παρήγγειλα με δικά μου λεφτά και ήρθε γιατί απλά έχω βαρεθεί να περιμένω 15 ώρες στο φουρνάκι, γιατί έχω φουρνάκι, δεν έχω κουζίνα, να ψηθούν τα φαγητά. Οπότε, τουλάχιστον για το κομμάτι της διατροφής, μόνος μου μένω. Οπότε, για το κομμάτι της διατροφής, νομίζω ότι η συγκεκριμένη είναι και με το παραπάνω αυτό που χρειάζομαι. Την βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφη. Να σας τη δείξω κιόλας λίγο πιο κοντά. Και γιατί επίσης μου άρεσε αυτή σε σχέση με τη Xiaomi. Γιατί το καδάκι του βγαίνει από μέσα. Τη Xiaomi είναι ενιαίο. Οπότε η συγκεκριμένη βγάζει στο καδάκι, μπορείς να το καθαρίσεις λίγο καλύτερα. Η Xiaomi, πείτε την όπως θέλετε, έχει μόνο ένα δισκάκι, μια σχαρίτσα. Και το ταψί ενιαίο. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ήταν ένα επίση από του λόγου που μου άρεσε. Συν θετικέ αξιολογήσει. Για να δούμε τι έχει το πακέτο μέσα, λοιπόν. Τι θα μπορούσε να έχει, Φελιζόλ. Καλή συσκευασία, ξαναλέω. Όμορφη συσκευασία. Έχει manual. Το οποίο σα δείχνει και στα ελληνικά. Να το βρούμε πρώτα στα ελληνικά. Είναι πρώτη γλώσσα στα ελληνικά. Και έχει και συνταγές και χρόνος που χρειάζεται ψησίματος. Αυτό μην το πετάξετε, διαβάστε το, είναι χρήσιμο αν θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η φριτέζα σας. Οπότε ξεκινάμε με ένα manual ελληνικό, μεγάλο συν. Η φριτέζα είναι αρκετά προστατευμένη. Και την έχω εδώ και μέρες. Και έλεγα να αργήσω, αλλά επειδή ήθελα να μαγειρέψω και επειδή βαριέμαι να ανοίγω το φούρνο, είπα στο κάνω να γίνεται. Λοιπόν, δείτε το, είναι σαν μικρό βαρελάκι. Είναι πολύ όμορφη. Βέβαια είναι μαύρη. Τη Xiaomi είναι λευκή. Και επειδή έχω λευκές συσκευές, θα ήθελα λευκή συσκευή. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εντάξει, μικρό το κακό έτσι. Δεν φαίνεται και ότι λερώνεται και τόσο εύκολα. Γιατί τα λευκά πρέπει να τα καθαρίζεις λίγο πιο μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Λογικά, εσείς πρέπει να βλέπετε σε αυτό το ύψος. Ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι. Εδώ πέρα. Το πρώτο κομμάτι εδώ πέρα είναι η οθόνη. Είναι το touch. Γιατί είναι touch. Με τις λειτουργίες, πατάς τα κουμπάκια, σου βγάζει κοτόπουλο, πατάτες τηγανιτές, κρέας, οτιδήποτε έχεις. Και διαλέγεις θερμοκρασία, το manual, διαλέγεις το πρόγραμμα που θέλεις. Δεν φαίνεται τώρα γιατί δεν είναι στη λειτουργία της. Μετά, έχουμε το δεύτερο κομμάτι.
είναι. Πήγα να το ανοίξω το μεταξύ ενώ είναι σφραγισμένο. Ωραίο, δεν το πρόσεξα καν. Να βγάλω τα αυτοκόλλητα. Για να μην ανοίγει ο κάδος. Λοιπόν, για να ανοίξει, είναι λίγο ιδιαίτερο. Πρόκεινες αυτό μέσα και βγαίνει. Χωρητικότητα 2,5 λίτρα. Τη Xiaomi είναι 3,5 λίτρα. Για ένα άτομο ή για δύο άτομα, νομίζω αυτό είναι ιδανικό. Για οικογένεια, δυστυχώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλό. Αν είχα οικογένεια, θα πήγαινα σε μεγαλύτερη επένδυση. Δεν θα έδινα μόνο 60 ευρώ. Πραγματικά θα έδινα και θα ταξίζει, όντως ταξίζει. Θα πήγαινα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, με 100 πλάς ευρώ. Και σε χωρητικότητα και σε καλύτερους χρόνους και χιλιαδιό. Λοιπόν, αυτό εδώ πήγαινε να έρχεται εντάξει. Τώρα, να δω λίγο για το καδάκι, γιατί ο κάδος μετακινείται, αλλά θέλω να δω πως ανοίγει σε όλη πλάτη. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό σας λέω το manual είναι θεϊκό. Λοιπόν, εδώ έχει ένα κουμπί, το δεν το είδα καν, το οποίο το πατάς και βγαίνει, είναι τόσο εύκολο. Αισθάνομαι ντροπή τώρα, αλλά τέλος πάντων, το οποίο βγαίνει και έχει τον κάδο, μπορείς να τον καθαρίσεις λίγο καλύτερα, χωρίς να έχει, είναι καλός. Μέσα ο κάδος καθαρίζεται σχετικά εύκολα, αντικολλητικός, αλλά εδώ πέρα δεν θα πατάει κάτι, κυρίως τα περισσότερα θα γίνονται εδώ, γιατί χρειάζεται και το ύψος προκειμένου ο αέρας να κυκλοφορεί από κάτω. Δηλαδή, αν δείτε, είναι στον αέρα, οπότε είναι στον αέρα και ψήνει με αέρα. Εισέρχεται αέρας και από τις τρύπες και από τα πλάγια και πηγαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις, και από πάνω και από κάτω. Δηλαδή, αν το βγάλετε, πάλι θα γίνει η δουλειά σας. Αλλά ναι, επίσης κυκλοφορούν, είδα, μου στείλε ο αδερφός μου να δω, σιλικόνιες θήκες οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, τις βάζεις μέσα για να μαγειρέψεις χωρίς να λερώσεις. Υπάρχουν ειδικές λαδόκολλες γι' αυτό, για να μαγειρέψεις χωρίς να λερώσεις. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω ότι είναι πολύ πρακτικό, είναι πολύ ωραίο, πολύ βολικό. Συνιστώ, και έτσι πρέπει να γίνεται, όταν πάρεις ένα ηλεκτρικό σκεύος, ένα τηγάνι, μια κατσαρόλα, ένα ταψί, μια φριτέζα, μια τοστιέρα, κάτι. Κανονικά πρέπει να την αφήσει να κάνει δύο καλές τρεις καύσεις, να ζεσταθεί σε κανονική θερμοκρασία χωρίς φαγητό, προκειμένου να κάτσει καλά η μπογιά. Γιατί βάφτηκε και βγήκε κατευθείαν. Δεν έχει περάσει η μπογιά της υψηλή θερμοκρασία. Οπότε συνιστώ πρώτα, και αυτό θα κάνω και εγώ με το που το βάλω, να περάσει λίγος χρόνος. Να κάνει 1, 2, 3 κανονικές λειτουργίες ψησίματος χωρίς φαγητό μέσα, ώστε τα χρώματα, τα πλαστικά της να θερμανθούν, να πάνε σε υψηλή θερμοκρασία και να κάτσει καλά το χρώμα ή οτιδήποτε έχει. Αφήνει αποτυπώματα. Ναι, αφήνει λοιπόν. Από πίσω έχει την εξάτμιση της. Συνιστώ να μπει κάτω από απορροφητήρα, είναι καλύτερο για να βγαίνει άνετα. Η τέτοια, για να βγαίνει άνετα η θερμότητα και ο αέρας, γιατί λειτουργεί με τον αέρα. Και μέσα, αν δείτε, έχει την αντίσταση. Όπως καταλάβατε, 1800 W. Ζεσταίνει την αντίσταση. Έχει ανεμιστήρα. Και μάλιστα έχει μεταλλικό ανεμιστήρα, όπως βλέπω. Μέσα. Έχει μεταλλικό ανεμιστήρα, αυτό εδώ. Αυτό που γυρίζει, αυτό εδώ. Το. Είναι ανεμιστήρας μεταλλικός. Δεν είναι πλαστικός. Κάποιες έχουν πλαστικό ανεμιστήρα. Αυτή έχει μεταλλικό ανεμιστήρα. Οπότε γυρνάει ο ανεμιστήρας. Η αντίσταση ζεσταίνει τον αέρα γύρω της, ο αέρας με τον ανεμιστήρα πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω, γίνεται η ανακύκλωση και το φαγητό ζεσταίνεται πιο γρήγορα. Ο αδερφός μου προχθές μου στείλε φωτογραφία, έκανε για παράδειγμα μπιφτέκια και πατάτες τηγανιτές σε 20 λεπτά. Εγώ προσωπικά όταν μαγειρεύω στο φούρνο θέλω 40 λεπτά για να σιγουρευτώ ότι το κρέας έχει ψηθεί καλά. Οπότε είναι σχεδόν ο μισός χρόνος. Καταλαβαίνετε ότι λόγω ευκολίας και χρήσης. Είναι πρακτική. Σας ξαναλέω τα χαρακτηριστικά της. 240 V. Από εδώ βλέπουμε την κανονική τάση της και η έντασή της. 1500 W. Νομίζω ότι είναι 1800, αλλά είναι 1500. Είναι ακόμα πιο οικονομική στο ρεύμα. 1800 νομίζω είναι τη Xiaomi σίγουρα. 50 με 60 Hz. Οπότε βλέπετε PRC, μην ξεγελέστε, είναι πρώην Republic, είναι Republic of China. Οπότε ναι. Home Vero, αυτό είναι, απλή, πολύ απλή, αλλά νομίζω ότι τα λεφτά της, ειδικά στη φάση τη συγκεκριμένη που είμαστε τώρα, με τα ρεύματα, τα περίεργα, τα ό,τι να είναι,
Που ακόμα για να φας ένα απλό φαγητό σκέφτεσαι αν θα ανάψεις το φούρνο ή όχι. Νομίζω σε θέμα χρόνου, ταχύτητας και οικονομίας ρεύματος και ας το γίνω του θέματος, γιατί το μαγειρεύεις με τον αέρα, θερμότητα αέρα, χωρίς πάρα πολύ λάδι, γιατί το καλό με αυτές είναι ότι δεν χρησιμοποιείς πάρα πολύ λάδι, είναι πιο οικονομικά. Θα αφήσω, θα κόψω εδώ λίγο 2 λεπτάκια το βίντεο και θα σας τη βάλω να τη δούμε την ώρα που θα βάλω να τη θερμάνουμε. Οπότε ένα μικρό cut και συνεχίζουμε. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τώρα βλέπετε και την κουζίνα μου. Εντάξει, δεν τίποτα τρομερό. Μερικά πράγματα στη μέση, αλλά οκ. Λοιπόν, το έπλυνα λίγο στα γρήγορα με νερό και σουγγάρι, το μαλακό μέρος του σουγγαριού. Καθαρίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Το στέγνωσα με μια πετσέτα μπαμ-μπαμ, δηλαδή σε έναν δευτερόλεπτο μέσα. Όλη η ιστορία κράτησε το πολύ μισό λεπτό. Οπότε το έκανα ένα μικρό πλύσιμο να φύγουν οι πολλές σκόνες, αν υπάρχουν σκόνες ή οτιδήποτε. Οπότε ναι, πολλά οπότε είπα, ναι. Αυτό είναι έτοιμο. Οπότε, να ενεργο... Πάλι άλλο οπότε. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτή εδώ είναι η συσκευή. Δεν ξέρω κατά πόσο βλέπετε, κατά πόσο φαίνεται. Αχ, να φαίνονται κάποια πράγματα. Ίσως έχει από πίσω κάτι button. Κανονικά παίρνει ρεύμα. Κανονικά παίρνει ρεύμα. Προς κάτι που εγώ δεν βλέπω. Μάλλον ίσως θα δοκιμάσω τώρα να το κλείσω. Μπορεί να εγώ να κάνω κάτι λάθος. Να πρέπει να λειτουργεί κλειστή. Και ναι, πρέπει να λειτουργεί κλειστή. Είδες, έπεσα μέσα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Τη βάζω προς το παρόν εδώ κάτω από τον απορροφητήρα. Συνιστώ αν θέλετε να κάνετε το ίδιο, βάλτε την κάτω από τον απορροφητήρα σας. Λοιπόν, βλέπουμε. Έχει διάφορα modes. Να σας τα δείξω λίγο στα γρήγορα. Πατάτες. Δεν είναι touch αυτά. Α, οκ. Άρα. Τώρα έβαλα σε ψάρια. Οκ. Μπορώ να το κλείσω. Ακούτε τον αέρα μέσα. Μπορώ να βάλω κουζίνα για κρέας, για ψάρι σκέτο, για κοτόπουλο, για τηγανιτές πατάτες, για οτιδήποτε. Τώρα θα σας το πω λίγο στα γρήγορα, για cupcakes, για χίλια δυο πράγματα. Λοιπόν, μυρίζει, δεν θα πω ψέματα ότι δεν μυρίζει. Θα αυξήσω τη θερμοκρασία στους 190 βαθμούς. Okay. Βλέπετε τώρα εδώ πάνω ότι και βγάζει αέρα και ο ανεμιστήρας και βγάζει αέρα ανεμιστήρας που δουλεύει και η θερμότητα δουλεύει. Λοιπόν, εδώ βάζουμε okay. Εδώ είμαστε στο χρόνο. Να σας πω, διαβάστε το manual. Εγώ σας το δείχνω χωρίς να διαβάσω το manual. Θα το βάλω για 10 λεπτά να δουλέψει. Οπότε Okay. Τα αφήνω για 10 λεπτά και θα βάλω λογικά το πρώτο φαγητό που θα φτιάξω. Θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα το χρόνο. Θα φτιάξω πατάτες τηγανιτές που είναι το πιο κλασικό πράγμα με ψαροκροκέτες. Γιατί δεν έχω φάει ακόμα όλη μέρα. Είναι 10 η ώρα το βράδυ και τώρα θα φάω ακόμα σαν άνθρωπος λόγω δουλειά. Βασικά 10 και μισή. Οπότε ευκαιρία γι' αυτό το άνοιξα μπαμ για να σα το δείξω και εσά. Πάμε να δούμε και το αποτέλεσμα. Απλά θα τις βάλω και ναι, μείνετε λίγο να δούμε και ένα φαγητό του, τουλάχιστον να δούμε το δουλεύει. Και για να σας δείξω κιόλας, το πρώτο πράγμα που θα δοκιμάσω να φτιάξω είναι πατάτες τηγανιτές. Η φάση είναι ότι απλά έβαλα μία κουταλιά της σούπας λάδι και πολύ νομίζω είναι. Έριξα λίγο αλάτι πιπέρι από πάνω και ελάχιστη τηγανιτή που μπορεί να μην το κάνετε καθόλου. Λοιπόν, η φάση είναι η εξής. Πριν που το δοκίμασα, το προθέρμανα για να ψηθεί μέσα η μπογιά, να φύγουν μυρωδιές, πλαστικά κτλ. Με το που σταμάτησε, έκανα απλά έναν ήχο και σε ειδοποιεί ότι ξέρεις κάτι ρεμάς τώρα. Μάζεψε, μην με κομπλέ. Τώρα, μια μικρή συμβουλή. Καταρχάς, να πω ότι το εγχειρίδιο μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν σου λέει και ώρες προετοιμασίας. Εμείς θα φτιάξουμε αυτό εδώ το πράγμα. Τηγανιτές πατάτες, 8x8 τώρα τέλος πάντων.
10 με 16 λεπτά με ένα ανακάτεμα. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το σταματήσουμε κάπου στα μισά, αν δεν το σταματήσει μόνο του, γιατί νομίζω κάποιες φορές το κάνει και μόνο του, και θα κάνουμε ένα ανακάτεμα. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί εκτός ότι είναι πολύ απλό, και ένας πολύ. Χωρίς καμιά ιδέα πάνω στο θέμα μπορεί να μάθει πώς να το χειρίζεται, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι ιδιαίτερο. Είναι πάναπλο. Σου έχει και μερικές συνταγές, οι οποίες είναι πάρα πολύ okay, χρήσιμες για πρώτη φάση. Έχει φτερούγες, καθαρισμός, αποθήκευση, συνθώσεις, και έχει και τα σφάλματα, που γενικά το manual σε αυτά τα διαβάζουμε, ξαναλέω. Οπότε ναι, είναι πολύ καλό το manual και πάμε να δούμε. Είναι αρκετές. Είναι αρκετές πατάτες. Τώρα, καλό θα είναι. Καλό θα είναι, και σας το λέω επειδή το ξέρω και στην καθημερινή χρήση γενικά διαφόρων συσκευών, όταν τα ανακατέψετε να χρησιμοποιείτε ένα ξύλινο σκεύος ή ένα από σιλικόνι σκεύος, ένα εργαλείο, τέλος πάντων, μια κουτάλα, μια σπάτουλα, κάτι, γιατί με το που πας να το κάνεις θα χαραχθεί. Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα, χρησιμοποιήστε κάτι ξύλινο ή κάτι από σιλικόνι που είναι πολύ απλό γενικά στη χρήση. Λοιπόν, με το που το βάλω τώρα μέσα, είδατε πως είναι, από κάτω παίρνει αέρα. Γενικά σας είπα, υπάρχουν και διάφορες φόρμες από λαδόκολλα ή από σιλικόνι, βέβαια περιορίζει τη χρήση του αέρα από κάτω, γιατί ο σκοπός ποιος είναι. Είπαμε, μπαίνει αέρας, να μάθουμε και λίγο φυσική, κυκλοφορεί δίπλα-δίπλα, βλέπετε, κυκλοφορεί και από τα πλάγια ο αέρας, είναι σαν τα βράχια του Καρχαρία τεχνικά. Μπαίνει αέρας, ανακυκλώνεται λόγω του ανεμιστήρα και από όλες τις πλευρές ψήνεται ομοιόμορφα. Αν είναι πάρα πολύ όπως τώρα, θα πρέπει να το ανακατέψω. Οπότε, βάζω το σκεύος μέσα, ενώ μεταξύ είναι μαγνήτης αποτυπωμάτων και σκόνης, να ξέρετε, θα χρειάζεται να το καθαρίζετε συνέχεια. Αν πατήσω εδώ, καταρχάς το ένα είναι η θερμοκρασία, εδώ είναι η θερμοκρασία και εδώ είναι ο χρόνος. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο. Αν το διαλέξω έτσι, αν πατήσω αυτό, πάμε ξαναλέω στα preset. Οπότε είμαστε εδώ. Δεν μπορώ να ανεβάσω θερμοκρασία. Ξεκίνησε τώρα. Θα χρειαστεί 20 λεπτά περίπου. 16 με 20 έλεγε. Εν τω μεταξύ, εγώ αλλού έδειχνα. Λοιπόν, αυτά τα δύο ξαναλέω. Είναι η θερμοκρασία. Εδώ είναι ο χρόνος. Με το M πας στις προεπιλογές. Εκτός και άμα θες να το χειριστείς manual, να βάζεις τις δικές σου θερμοκρασίες. 25 λεπτάκια, θα το τσεκάρω βέβαια, θα το βλέπω. Μπορώ να βάλω θερμοκρασία? Ναι, μπορώ να βάλω θερμοκρασία δικιά μου. Μπορεί να γίνει και στα πιο λίγο. Οπότε, επειδή είναι πολλές οι πατάτες, θα το τσεκάρω σε 25 λεπτά. Κάποια στιγμή στο ενδιάμεσο θα τα ανακατέψω. Όπως και να έχει, αυτό ήταν ωραίο. Θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Μείνετε να σας δείξω το αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Επιστρέφω, ξανά μάνα. Λοιπόν, να σας δείξω την έβγαλα για να κάνω ένα μικρό ανακάτεμα λίγο. Φαίνεται υπερβολικά εντυπωσιακό στα πρώτα 10 λεπτά. Οπότε θα κάνω ένα μικρό ανακάτεμα να γίνει λίγο πιο ομοιόμορφο. Βλέπετε με ένα ξύλινο σκεύος. Φαίνεται παραπάνω από καλό. Η αλήθεια να λέγεται ξανά. Οπότε το ανακάτεψα λίγο και καλά. Τώρα δεν θα το συνηθίσω να το κάνετε έτσι, γιατί κρέμεται λίγο στον αέρα. Εκτός και άμα θέλετε να κάνετε το εξής. Το ανεβάστε. Το οποίο είναι πρακτικό, θα έλεγα. Οκ, okay, cool. Βλέπετε από κάτω έχει βγάλει κάποια από το ελάχιστο λάδι που είχαν οι πατάτες και την υγρασία. Λοιπόν, το βάζεις και χωρίς να το σταματήσω, να απλά το έβγαλα, θα συνεχίσει από εκεί που είχε σταματήσει, βλέπετε. Οπότε πάμε σε 10 λεπτά να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, είμαστε. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά. Θα το βγάλω όμως για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου πιο άνετα. Στα 22 λεπτά τις έβγαλα περίπου, στους 180, λέει ότι είναι στους 200. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά εντάξει, νομίζω είναι υπερβολικά καλά, δεν ξέρω τι λέτε. Αλλά μου φαίνεται μπούμπα. Νομίζω ότι είναι πολύ τίμιο. Οπότε πάνω στο επόμενο κομμάτι, γιατί έχω άλλο ένα κομμάτι ακόμη, θα βάλω μερικές ψαροκροκέτες. Τώρα που είναι ζεστή ακόμη. Λοιπόν, σου βλέπετε. Το βάλα πάνω επειδή αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία από κάτω. Γενικά, προσωπική παρατήρηση. Τώρα που είδα πώς λειτουργεί, θα το κλείσω από εδώ πρώτα. Τώρα που είδα πώς λειτουργεί, καλό θα είναι να έχετε κάτι από κάτω, επειδή αυτό είναι νάιλον και δεν θέλετε να κλαίω.
καλό είναι να βάλετε ένα κομμάτι ξύλο ή κάτι στα που να κρατάει τη θερμότητα και να μην, γιατί ζεσταίνεται και από τον πάτο, ρουφάει αέρα από κάτω, βγάζει από πάνω, είναι αρκετά ζεστό, ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι αναμένος. Βλέπετε, το timer είναι αυτό. Λοιπόν, θα βάλω στο ψάρι 200 βαθμούς κανονικά, να το βάλω να γίνεται όση ώρα ξεκίνησε μόνο του, εντάξει. Λοιπόν, οπότε καλό θα είναι να έχετε μια σκληρή επιφάνεια από κάτω, κάτι ξύλινο, κάτι που να αντέχει. Πάντως, νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά και για πρώτη αρχή το συνιστώ και με το παραπάνω. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλό, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε κι εσείς, αλλά νομίζω. Τώρα για ποιον είναι, για κάποιον σαν και εμένα που ζει μόνος του, για κάποιον που κάνει διατροφή, για κάποιον που ζει με τη σχέση του, για κάποιον που θέλει απλά να προσέξει και να κάνει και μια σχετική οικονομία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το κάνεις, αλλά νομίζω ότι μπορείς με 1500 W, είναι σίγουρα πιο λίγο από το φούρνο και από ό,τι βλέπω το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό από μένα. Τσεκάρετε τι υπάρχει στο Scrooge, ρίξτε μια ματιά. Εγώ προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος, τα λεφτά μου άξιζαν, οπότε ναι. Τσεκ τεκνά, ο Κώστας, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!